και Μαριάτζελα. Προσέρχεστε αυτοβούλος και αβιάστος εις την ιερά αυτή τελετή του γάμου. Αμήν. Αγαπητοί αδελφοί, συγγενείς και φίλοι, προσήλθαμε εδώ ενώπιον του Θεού και της Εκκλησίας για να προσευχηθούμε στον Κύριό μας και Θεό μας και να Τον παρακαλέσουμε να ενώσει τον αδελφό μας τον Ηλία και την αδελφή μας τη Μαριάτζελα με τον ιερό δεσμό του γάμου και να τους κάνει σήμερα μία οικογένεια ευλογημένη, αγαπημένη και αγία. Αν κάποιος από όλους εσάς γνωρίζει κάποια αιτία για την οποία οι δύο αυτοί νέοι δεν μπορούν να παντρευτούν σήμερα, ας μιλήσει τώρα αλλιώς ασιωπά. Αδερφέ Βασίλη, φέρε προσευχή, σε παρακαλώ. Πατέρα μας ευλογημένε, το όνομα του Ιησού Χριστού, εγώ μετά ενώπιον σου να σε ευχαριστήσουμε για το χάρη που κάνεις μέσα στη ζωή μας, να σε ευχαριστήσουμε για όλα τα αγαθά που εσύ μας δίνεις, για τις γυναίκες, τα παιδιά, Δέσποτα Άγιε, για τις νύφες, για τους γαμπρούς, για τον Λόγο σου, για την Εκκλησία σου, για την καθαρότητα που έφερες μέσα στη ζωή μας. Να αναλάβεις τις καρδιές όλων μας αυτό το πράγμα, να τις ανοίξεις, να ιερουργήσεις εσύ το Πνεύμα σου το Άγιο, να κάνεις αναγεννήσεις αυτό το βράδυ μέσα από τον Λόγο σου. Και εμείς σου δίνουμε όλη τη δόξα να ευλογήσεις τα παιδιά σε αυτό το ξεκίνημά τους, να είσαι μαζί τους και όλα τα παιδιά που δεν έχουν παντρευτεί, εσύ να τα παντρεύσεις. Εν το όνομα του Χριστού αυτή την προσευχή μας και σε ευχαριστούμε, γιατί ξέρουμε ότι ακούς και θα το εκτελέσεις. Αμήν, Δέσποτα Άγιε. Αμήν. Καθίστε, αγαπητοί μου αδερφοί, και να ψάλουμε τον ύμνο 541. Ύμνος 541. Απ' αγάπη ο πλαστής Θεός, στον παραδείσο τους πρωτοβλά, στους δύο έρχες αυτούς, να θεούν και ευλογήσε ο γάμος. Δόξα, δόξα σε σε, «Εν αρχή επίησεν ο Θεός των ουρανών και τη γη, η δε γη το άμορφος και έρημος και σκότος επί του προσώπου της αβύσσου και πνεύμα Θεού εφαίρετο επί της επιφανίας των υδάτων. Κι είπεν ο Θεός γεννηθεί το φως και έγινε φως. Κι είδεν ο Θεός το φως ότι το καλόν και διεχώρησεν ο Θεός το φως από του σκότους. Και κάλεσεν ο Θεός το φως ημέρα, το δε σκότος εκάλεσε νύχτα και έγινε σπέρα και έγινε πρωί ημέρα πρώτη. Κι είπεν ο Θεός, ας κάμωμεν άνθρωπον, κατοικώνα ημών, καθομοίωσιν ημών.
και ας εξουσιάζει επί των ιχθύων της θαλάσσης και επί των πετεινών του ουρανού και επί των κτηνών και επί πάσης της γης και επί παντός ερπετού έρχοντος επί της γης. Και ποίησεν ο Θεός των άνθρωπων, κατ' εικόνα εαυτού, κατ' εικόνα Θεού επίησεν αυτών, άρσεν και θήλοι επίησεν αυτούς. Και ευλόγησεν αυτούς ο Θεός. Και είπε προς αυτούς ο Θεός, αυξάνεστε και πληθύνεστε και γεμίσατε την γην και κυριεύσατε αυτήν. Αυτή είναι η γένεση του ουρανού και της γης, ότε εκτίστησαν αυτά καθήν ημέραν, επίησεν Κύριος ο Θεός την γην και των ουρανών. Και έπλασεν Κύριος ο Θεός των άνθρωπων από χώματος εκ της γης και ενεφύσισεν εις τους μικτήρας αυτού πνοή ζωής και έγινε ο άνθρωπος η ψυχήν ζώσαν. Και φύτευσεν Κύριος ο Θεός παράδεισον εν τη Εδέμ κατά Ανατολάς και έθεσεν εκεί τον άνθρωπον τον οποίον έπλασε. Και έλαβε Κύριος ο Θεός τον άνθρωπο και έθεσε αυτόν εν το παραδείσο της Εδέμ δια να εργάζεται αυτόν και να φυλάτει αυτόν. Και είπεν Κύριος ο Θεός, δεν είναι καλό να είναι ο άνθρωπος μόνος, θέλω κάμεις αυτόν βοηθών, όμοιον με αυτόν. Και επέβαλε Κύριος ο Θεός έκσταση επί τον Αδάμ και εκοιμήθη. Και έλαβε μία εκ των πλευρών αυτού και έκλεισε με σάρκα τον τόπον αυτής και κατεσκεύασε Κύριος ο Θεός την πλευράν την οποία έλαβεν από του Αδάμ εις γυναίκα και έφερεν αυτήν προς τον Αδάμ. Και είπε ο Αδάμ, τούτο είναι τώρα οστούν εκ των οστέων μου και σάρξ εκ της σαρκός μου, αυτή θέλει ονομαστεί Ανδρής, διότι εκ του ανδρός αυτή ελήφθη. Δια τούτο θέλει αφήσει ο άνθρωπος τον πατέρα αυτού και τη μητέρα αυτού και θέλει προσκοληθεί στην γυναίκα αυτού και θέλουν συνείστε οι δύο η σάρκα μία. Αμήν. Αυτός ήταν ο πρώτος γάμος τον οποίον έκανε ο Θεός απ' αρχής. Αφού επίησεν εν τη αρχή τον ουρανό και εγέμισε αυτόν με όλες τις δυνάμεις της ουράνιας, αγγέλους, αρχαγγέλους, χερουβίμ, σεραφείμ, το σχέδιό του δεν ήταν μόνο να φτιάξει τον ουρανό, αλλά ήταν να φτιάξει και τον άνθρωπο, ένα ιδιαίτερο πλάσμα, ένα ιδιαίτερο μοναδικό δημιούργημα το οποίο κατασκεύασε ο Θεός κατά την εικόνα Του και κατά την ομοίωσή Του. Ώστε καταρχάς κατά την εικόνα Του εδώ να μοιάζουμε με το Θεό και εν τέλει να γίνουμε όμοιοι με Αυτόν, καθώς και ο Απόστολος Ιωάννης λέει «Εκεί πάνω δεν ξέρουμε τι θέλουμε να είστε», αλλά εν ξεύρωμεν ότι θέλουμε να είστε όμοιοι με Αυτόν. Και έτσι, ενώ σε όλα είπε λόγο και εγένετο, γεννηθεί το φως και εγένετο και διαχώρισε το φως από το σκοτάδι και είναι το πρώτο που κάνει ο Θεός, διαχωρίζει το σκοτάδι από το φως. Στη συνέχεια, αφού έφτιαξε τα πάντα και διεπίστωσε ότι τα πάντα είναι καλά λίαν, έπλασε με τα χέρια του χώμα και δημιούργησε τον άνθρωπο. Αλλά ο άνθρωπος δεν είναι ένα απλό δημιούργημα, καθώς ο Θεός ενεφύσισε εις αυτόν και έκαμε αυτόν εις ψυχήν ζώσα. Καταδικασμένος δηλαδή είναι ο άνθρωπος να ζει αιώνια, όπως ο Θεός. Και λέω καταδικασμένος γιατί δεν μπορεί να τα αλλάξει αυτό, αλλά και κανείς δεν μπορεί να τα αλλάξει αυτό. Ο άνθρωπος είναι φτιαγμένος έτσι, να ζει αιώνια, είτε στον ουρανό μαζί με το Θεό, είτε μακριά από το Θεό σε μέρη που δεν είναι ό,τι το καλύτερο. Όμως ο Θεός έφτιαξε έναν και έφτιαξε και έναν τόπο τέλειο, τον παράδεισο της Εδέμ, για να τοποθετήσει εκεί το πλέον αγαπημένο δημιουργημά του, στο οποίο προετίθετο να το μεταμορφώσει σε γιο του, σε παιδί του, σε παιδιά του. Και σε αυτό το υπέροχο περιβάλλον, γιατί έτσι κάνει ο Θεός, δημιουργεί παράδεισο και θέτει τα παιδιά του. Παράδεισο καταρχάς επί της γης,
Στη συνέχεια παράδεισο πνευματικό, που είναι η Εκκλησία, η οικογένεια, παράδεισο πνευματικό και εν τέλει στον παράδεισο τον αιώνιο, τον ουράνιο. Όμως διεπίστωσε ότι δεν είναι καλό στον άνθρωπο να είναι μόνος. Και μόνος είναι ο άνθρωπος όταν δεν έχει ένα συγκεκριμένο πρόσωπο, τον ή την σύζυγό του. Και όλοι ξέρουμε εμείς οι άνθρωποι τι σημαίνει μοναξιά. Μπορεί να μην έχουμε ζήσει αυτό την περίοδο της μοναξιάς, όμως σίγουρα έχουμε δει δίπλα μας ανθρώπους μοναχικούς που δεν είναι καλό στον άνθρωπο να είναι μόνος. Γι' αυτό και ο Θεός αποφάσισε να δημιουργήσει ένα ακόμη τέλειο δημιούργημα που να είναι όμοιος με τον Αδάμ, με τον άνθρωπο, με τον άνδρα, αλλά και να το κάνει και βοηθό του στο να φυλάτει και να εργάζεται τον Παράδεισο, παράξενο πράγμα. Γιατί ο Παράδεισος ήταν το τέλειο μέρος όπου όλα γίνονταν μόνα τους. Αλλά ο Θεός διέταξε τον Αδάμ να εργάζεται και να φυλάει τον Παράδεισο. Θα δούμε τι σημαίνει αυτό. Έβαλε λοιπόν στον Αδάμ επέβαλε την πρώτη νάρκωση, έκαμε την πρώτη εγχείρηση και έβγαλε την πλευρά του και από την πλευρά του δημιούργησε την Εύα. Και με πλαστική εγχείρηση που πολλά χρόνια, χιλιάδες χρόνια αργότερα την έμαθαν οι άνθρωποι, έκλεισε την πληγή. Και πάρα πολύ εύκολα και πάρα πολύ γρήγορα ο Δημιουργός, γιατί είναι ένας ο Δημιουργός, ο άνθρωπος δεν είναι Δημιουργός, ένας είναι ο Δημιουργός, ο Παντοδύναμος Θεός, δημιούργησε και την Εύα. Ξύπνησε από την άρκωση ο Αδάμ και κοιταχτήκανε. Και αυτό ήταν ένα βλέμμα ιδιαίτερο, ένα κοίταγμα ιδιαίτερο, ένα κοίταγμα θαυμασμού, ένα κοίταγμα εκτίμησης, ένα κοίταγμα σεβασμού και εν τέλει ένα κοίταγμα αγάπης. Και ο Αδάμ αγάπησε την Εύα και η Εύα αγάπησε τον Αδάμ. Και μπροστά σε αυτό το οποίο συνέβη παρακυρίου βεβαίως στην καρδιά του Αδάμ και της Εύας, ο Θεός αποφάσισε και θέσπισε το φοβερό αυτό δεσμό του γάμου που δεν τον ανακάλυψαν άνθρωποι ούτε τον επέβαλαν άνθρωποι, αλλά ο Θεός απαρχής και δεν έπαψε ποτέ να υπάρχει αυτός ο θεσμός μέχρι σήμερα και δεν θα πάψει μέχρι να λάβει χώρα ο τελευταίος γάμος, που είναι ο γάμος του Χριστού με την Εκκλησία στον ουρανό. Και από τότε οι άνθρωποι παντρεύονται ανεξαρτήτως τόπου, χρόνου, ανεξαρτήτως θρησκείας, ανεξαρτήτως νοοτροπίας, πρακτικής ή και γλώσσας. Οι άνθρωποι παντρεύονται, δηλαδή ο άνθρωπος εκλέγει. Γιατί δεν είναι καλό στον άνθρωπο να είναι μόνος. Εκλέγει μία κοπέλα και η γυναίκα εκλέγει έναν άντρα. Βέβαια, προχωρήσαμε στην εκχύληση της αμαρτίας και πλέον χάλασε αυτό, χαλάει αυτό, εκτός και αν, όπως έγινε ο αρχικός διαχωρισμός στο φως και στο σκοτάδι, ο Θεός κάμει και διαχωρισμό, που κάμει διαχωρισμό στους ανθρώπους. Κάποιοι είναι πλάσματα Θεού, κάποιοι όμως είναι παιδιά Θεού, οι οποίοι δέχονται τον Ιησού Χριστόν και όσοι εδέχθησαν τον Ιησού Χριστόν, σε αυτούς ο Θεός έδωκε εξουσία να γίνουν τέκνα Θεού. Τέκνα Θεού, κληρονόμοι Θεού, κληρονόμοι Θεού, συγκληρονόμοι δε Ιησού Χριστού. Και από εκεί και πέρα πια γίνεται ο μεγάλος διαχωρισμός. Φως και σκοτάδι. Βασιλιάς και Κύριος και Άρχον του κόσμου τούτου, είτε το θέλουμε είτε δεν το θέλουμε, απαρχής ήταν ο διάβολος, καθώς επλάνησε την Εύα και τον Αδάμ και παρέβησαν το Λόγο του Θεού, με αποτέλεσμα να μην μπορούν ούτε να φυλάνε ούτε να εργάζονται το Παράδεισο, γιατί ο Θεός τους εξέβαλε από την παρουσία Του.
και έτσι δημιουργήθηκαν δύο κατηγορίες ανθρώπων. Τα παιδιά του Κάιν, του παιδιού του Ιού του Αδάμ και της Εύας, και τα παιδιά του Άβελ και πάλι του Ιού του Αδάμ και της Εύας. Τα παιδιά του Κάιν είναι τα παιδιά του κόσμου τούτου, μέσα στην αμαρτία που πολύ γρήγορα δεύτερη, τρίτη γενιά άρχισαν να παντρεύονται με δύο και τρεις γυναίκες. Τα παιδιά όμως του Άβελ, τα παιδιά του Θεού, συνέχισαν να υποτάσσονται και να υπακούνε στον θεόπνευστο λόγο του Θεού. Και φτάσαμε μέχρι σήμερα. Και όταν λέω σήμερα, εννοώ σήμερα, που είναι μια ιδιαίτερη μέρα για τον αδερφό μας τον Ηλία και για την αδερφή μας τη Μαριάτζελα. Παιδιά Θεού, έχουν επιλέξει τον Ιησού Χριστόν, έχουν επιλέξει να επικαλούνται το όνομα του Χριστού, γι' αυτό και ο Θεός τους ονόμασε τέκνα Θεού, και είναι φοβερό το να είναι κανείς παιδί Θεού, και μόνο εμείς οι άνθρωποι μπορούμε να το καταλάβουμε αυτό, γιατί το σπίτι μου, τώρα έχω μεγαλώσει, είχα 4 παιδιά, όλα τα παιδιά είχαν εξουσία στο σπίτι μου, είχαν κλειδί, μπαίνανε, αλλά το σημαντικότερο, ό,τι θέλανε και ακόμη ό,τι θέλουνε, αν μπορώ βέβαια, σε μένα το ζητάνε και εγώ τους το δίνω. Αυτό είναι το χαρακτηριστικό του πατέρα και της μητέρας. Είναι από ένστικτο η αγάπη, πατρική αγάπη και μητρική αγάπη. Και όλα αυτά δημιουργούνται από την πρώτη ματιά δύο ανθρώπων. Και επαναλαμβάνω σήμερα του αδερφού μας του Ηλία και της αδελφής μας Μαριάτζελας, οι οποίοι μας προσκάλεσαν στην τελετή του γάμου τους, όχι γιατί είναι ένα κοσμικό ή κοινωνικό γεγονός, αλλά μας προσκάλεσαν στη χαρά τους με ένα σκοπό, να προσευχηθούμε όλοι μαζί όσοι πιστεύουμε στον Χριστό, ο Θεός ευλογών, καθώς ο ίδιος ομολογεί, όμωσα εις εαυτόν, ορκίστηκα στον εαυτό μου, ότι εγώ ευλογών θέλω σε ευλογήσει και πληθύνων θέλω σε πληθύνει. Να προσευχηθούμε λοιπόν σε αυτόν που ορκίστηκε τον εαυτό του, επειδή δεν υπήρχε τίποτα ανώτερο από το Θεό, ορκίστηκε στον εαυτό του, ότι ευλογών θα ευλογήσει κάθε έναν που τον εκζητάει, και σήμερα τον αδερφό μας τον Ηλία και την αδερφή μας τη Μαριάτζελα. Και εμείς θα προσευχηθούμε ώστε αυτό να πραγματοποιηθεί όσο το δυνατόν σε μεγαλύτερο βαθμό. Η ευλογία του Θεού μπορεί σε κάποιον άνθρωπο που την εκζητά, που τη θέλει, να είναι πλήρης, τέλεια και απόλυτη. Είναι το ζητούμενο για μας σήμερα, ιδιαίτερα για τον αδερφό μας τον Ηλία και τη Μαριάτζελα. Στη ζωή τους η ευλογία του Θεού να είναι πλήρης, τέλεια και απόλυτη. Και αυτό δεν είναι μια φαντασία, δεν είναι μια γνώμη ανθρώπινη, είναι απόφαση Θεού κάτω από προϋποθέσεις, τις οποίες θα δούμε σήμερα. Και οι προϋποθέσεις είναι, μάλλον η απόφαση του Θεού είναι, εγώ ευλογών θα σας ευλογώ, πληθύνων θα σας πληθύνω, με ευλογία πλήρη, απόλυτη και τέλεια. Η πρώτη προϋπόθεση είναι πίστης. Το πιστεύετε? Πιστεύετε ότι ο Θεός προτίθεται? Και σας βεβαιώνω κι εγώ σαν άνθρωπος, γιατί η Γραφή λέει ότι ο Θεός είναι αγάπη, ότι ο Θεός είναι πιστός, να αρνηθεί τον εαυτό του δεν δύναται, είναι υποσχεθής, είναι πιστός υποσχεθής, και επειδή έχει επιβεβαιώσει τούτο με θόρκου, το βέβαιον είναι ότι ευλογών θα σας ευλογεί, πληθύνων θα σας πληθύνει, με ευλογία πλήρη, απόλυτη και τέλεια, αν και δεν το αξίζετε. Και δεν το αξίζετε όχι μόνο εσείς, όλοι μας και κανείς μας. Αλλά δεν το αξίζουμε. Αλλά δεν το αξίζετε. Είναι έτσι Ηλία. Είναι έτσι Μαριάτζελα.
Όμως πιστεύετε ότι ο Θεός που είναι αγάπη έχει αυτή την πρόθεση και σας το έχει υποσχεθεί? Τώρα όμως εκείνο που έχει σημασία, γιατί και εγώ το πιστεύω, το θεωρώ βέβαιον, είναι μήνυμα από το Θεό. Εκείνο που έχει σημασία τώρα για μας, για όλους σας και για σας, είναι να δούμε κάτω από ποιες προϋποθέσεις ο Θεός θα πραγματοποιεί τις υποσχέσεις Του. Γιατί ο Θεός βεβαίως είναι πιστός στις υποσχέσεις Του, εάν οι άνθρωποι παραμένουν πιστοί στο Θεό. 12 μαθητές κάλεσε ο Ιησούς Χριστός και τους υποσχέθηκε ότι θα τους καθίσει σε θρόνους να κρίνουν όλους τους ανθρώπους με κριτή μέγα τον Ιησού Χριστό. Ένας εξ αυτών όμως, ο Ιούδας, δεν στάθηκε πιστός στη θέση του, απερίφθη και αντικαταστάθηκε. Εγώ όμως είμαι βέβαιος ότι η υπόσχεση του Θεού θα αρχίσει από σήμερα να εκπληρώνεται, από αυτή την ώρα να εκπληρώνεται, μέχρι τη στιγμή που θα ακουστεί το κέλευσμα του Θεού, η φωνή του Αρχαγγέλου και η σάλπιγγα του Θεού, και τότε εν μια στιγμή εν ρηπεί οφθαλμού οι αποθανόντες εν Χριστώ θα αναστηθούν πρώτοι, και ταυτόχρονα εμείς οι ζώντες, εσείς που είσαστε νέα παιδιά, οι ζώντες θα μεταμορφωθείτε εις απάντηση και θα συναντήσετε τον Χριστό στον αέρα. Όμως υπάρχουν προϋποθέσεις για την εκπλήρωση της υπόσχεσης που σας δίνει ο Θεός σήμερα για πλήρη, τέλεια και απόλυτη ευλογία. Η πρώτη προϋπόθεση λοιπόν είναι να παραμείνετε πιστοί στο Λόγο του Θεού, να παραμείνετε πιστοί στην παρουσία του Θεού, να παραμείνετε πιστοί ο ένας τον άλλον και να παραμείνετε πιστοί στο έργο του Θεού. Είναι πρώτη, η πίστη δηλαδή, είναι πρώτη αλλά βασικότατη προϋπόθεση για την εκπλήρωση της υπόσχεσης του Θεού. Πιστοί στο Θεό, πιστοί στο Λόγο του Θεού, πιστοί στην οδηγία του Πνεύματος του Αγίου, πιστοί ο ένας στον άλλον, πιστοί στην παρουσία του Θεού μέσα στην Εκκλησία του Χριστού και πιστοί στο έργο του Θεού. Και εγώ θέλω να ακούσω την απάντησή σας. Συμφωνείτε, θέλετε να παραμείνετε πιστοί μέχρι τέλους? Αμήν. Σε όλα αυτά, από εκεί πέρα τα πράγματα θα γίνονται πιο εύκολα, γιατί εάν παραμένετε που θα παραμένετε, και το ευχόμαστε και το πιστεύουμε και το ομολογείτε, πιστή σε όλα αυτά, τότε το έργο σας δεν θα το κάνεις εσύ Ηλία, ούτε εσύ Μαριάτζελα, αλλά θα το κάνει ο Χριστός που θα είναι πάντοτε ανάμεσά σας, επειδή πιστεύετε στον Πατέρα Του και επειδή επικαλείστε το όνομα του Χριστού και επειδή είναι γραμμένο, αν δύο συμφωνήσουνε, και εγώ λέω σήμερα στην πίστη, και κάνουνε πλέον από εδώ και πέρα οποιοδήποτε αίτημα στον Πατέρα Του στον ουράνιο εν το ονόματι του Χριστού, δεσμεύεται ο Πατέρας Θεός εν το ονόματι του Χριστού να σας απαντάει και να εκπληρώνει τα αιτήματά σας, ώστε δια της πίστεως, όπως δια της πίστεως σωθήκατε, και αυτό είναι Θεού δώρο, Θεία χάρις, κατά χάριν, δια της πίστεως και κατά χάριν θα αποκαλύπτετε ο Θεός ευλογών να σας ευλογεί και πληθύνω να σας πληθύνει. Όμως, τώρα πρέπει κάτι να κάνεις με τη χάρη του Χριστού εσύ Ηλία, που είναι απαραίτητη προϋπόθεση. Ο Λόγος του Θεού σε διατάζει, σε προτρέπει, σου αποκαλύπτει, σου φανερώνει ότι οι άνδρες, δηλαδή εσύ, πρέπει να αγαπάτε τις γυναίκες σας, δηλαδή να αγαπάς τη γυναίκα σου, όπως αγάπησε ο Χριστός την Εκκλησία. Αλλά όχι με λόγια, γιατί η αγάπη με λόγια δεν έχει νόημα, δεν έχει αποτέλεσμα, δεν έχει καρποφορία. Να της λες αγαπώ, αγαπώ, αγαπώ και τίποτα άλλο. Η αγάπη σου για αυτήν, όπως και η αγάπη σου για τον Χριστό, πρέπει να είναι με έργο και με αλήθεια.
Όπως ο Χριστός αγάπησε την Εκκλησία την ύμφη του, έτσι πρέπει να αγαπάς και εσύ τη αδελφή μας τη Μαριάτζελα. Ώστε και ο σκοπός σου είναι ένας, να παραδίδεις τον εαυτό σου υπέρ της Μαριάτζελας, δηλαδή να παριστάς το σώμα σου θυσία ζώσα, αγία, ευάρεστο εις το Θεό, και αυτό θα είναι η λογική σου λατρεία, να παραδίδεις τον εαυτό σου υπέρ της Μαριάτζελας, για να πρώτον αγιάζεις αυτήν. Τι θα πει να την αγιάζεις? Να τη βοηθάς να πλησιάζει όλο και πιο πολύ τον Χριστό με αγιασμό, καθαρότητα και ευλογία στη ζωή της. Δική σου είναι η ευθύνη αυτή. Εσύ πρέπει να αγωνίζεσαι, επαναλαμβάνω, να παριστάνεις το σώμα σου θυσία ζωντανή, αγία, ευάρεστο εις το Θεό. Αυτή θα είναι η λογική σου λατρεία προς το Θεό και αυτή θα είναι η έκφραση της αγάπης σου προς τη Μαριάτζελα, με αντικειμενικό σκοπό να την αγιάζεις, να την ξεχωρίζεις για σένα και οι δυο σας για το Χριστό, και να καθαρίζετε με το λουτρό του ύδατος δια του Λόγου του Θεού, αλλά η δική σου είναι η ευθύνη του Λόγου του Θεού στη Μαριάτζελα, να μελετάτε το Λόγο του Θεού, καθώς λέει η Γραφή, ταύτα μελέτα εις ταύτα μένε, για να είναι φανερή η προκοπή σας. Δική σου η ευθύνη είναι να παίρνεις τη γυναίκα σου, να μελετάτε το Λόγο του Θεού, να συμμελετάτε το Λόγο του Θεού με συνέπεια από την αρχή μέχρι το τέλος, χωρίς σταματημό, κάθε μέρα. Δική σου είναι η ευθύνη να προσεύχεστε και να πληρούστε Πνεύματος Αγίου κάθε μέρα, για να παίρνετε οδηγία από το Θεό, ώστε πραγματικά τη ζωή σας να την αναλαμβάνει ο Θεός στα χέρια Του. Αμήν, Ηλία. Και τότε θα παραστήσεις τη Μαριάτζελα στον εαυτό σου ένδοξη, μη έχουσα κοιλίδα ή ρητίδα ή τίτων τιούτων, και θα είναι εν τέλει αγία και άμωμος, που είναι και ο σκοπός της ζωής σου, για να απολαμβάνεις τον παράδεισο που ο Θεός σου χαρίζει τώρα και λέγεται η οικογένεια του Ηλία και της Μαριάτζελα. Ένας παράδεισος τον οποίον οφείλεις να τον εργάζεσαι και να τον φυλάτεις, όχι σαν τον Αδάμ και την Εύα που παρέβησαν το Λόγο του Θεού και γκρεμίστηκαν, αλλά σαν τον Ιησού Χριστό και την Εκκλησία που μένουν στο Λόγο του Θεού και ευλογούνται. Αμήν. Αλλά και εσύ, αγαπητή αδελφή Μαριάτζελα, ο Λόγος του Θεού λέει για σένα ότι έχεις και εσύ ένα έργο φοβερό, αλλά είναι η δική σου υποχρέωση και, όπως το είπα, η δική σου προϋπόθεση. Οι γυναίκες πρέπει να αγαπάτε τον άντρα σας, Μαριάτζελα πρέπει να αγαπάς τον Ηλία όπως η Εκκλησία τον Χριστό. Ο μεν Ηλίας θα σε αγαπάει όπως ο Χριστός στην Εκκλησία, εσύ θα αγαπάς τον άντρα σου όπως η Εκκλησία τον Χριστό. Με ποιο τρόπο? Θα τον σέβεσαι. Η δε γυνία σέβεται τον άντρα. Θα τον υπακούς. Οι γυναίκες υποτάσσεστε εις τους άντρες σας ως εις τον Κύριον, γνωρίζοντας με επίγνωση ότι ο άντρας σου είναι η κεφαλή σου. Ξέρεις, θα πει κεφαλή σου, κυβερνάει. Και εσύ υπακούς. Αλλά η υπακοή αυτή και η υποταγή αυτή δεν είναι υποταγή δουλείας, είναι υποταγή αγάπης. Γι' αυτό, επειδή θα σε αγαπάει ο Ηλίας, θα σε φροντίζει, θα σε εκτρέφει, δεν θα σε πληγώνει, δεν θα είναι πικρός ποτέ εναντίον σου, θα σου κάνει όλα τα χατήρια όσα μπορεί, όπως ο Χριστός στην Εκκλησία, αλλά και εσύ θα υποτάσσεσαι, θα τον σέβεσαι γιατί είναι η κεφαλή σου, θα τον αγαπάς και θα ξέρεις ότι η σωτηρία σου περνάει μέσα από τον Ηλία. Και εσύ, Ηλία, θα ξέρεις ότι η σωτηρία σου, η αιώνια, περνάει μέσα από τη Μαριάτζελα. Κατανοητό?
δεν μπορείς να πας στον ουρανό εάν δεν αγαπάς, δεν φροντίζεις, δεν περιθάλπτεις και δεν εκτρέφεις τη Μαριάτζελα. Δεν μπορεί να σε ευλογεί ο Θεός εάν δεν τον αγαπάς, δεν υποτάσσεσαι, δεν τον υπακούς και δεν τον σέβεσαι. Όχι, ξαναλέω, επειδή τον φοβάσαι, αλλά επειδή τον αγαπάς όπως η Εκκλησία του Χριστού. Από εκεί και πέρα πια τα πράγματα θα είναι πάρα πολύ εύκολα για σας. Γιατί όχι μόνο τη ζωή σας την έχει αναλάβει ο πατέρας σας, όχι ο γήινος, που θα δούμε για αυτούς, ο ουράνιος, αλλά και ο Ιησούς Χριστός έχει αναλάβει την διδασκαλία σας, να είναι ο δάσκαλός σας, και την καθοδήγησή σας, να σας καθοδηγεί στη ζωή του, στη ζωή σας. Αλλά και κάτι ακόμη πάρα πολύ σημαντικό, και ο Παράκλητος, το Πνεύμα της Αληθείας, έχει αναλάβει τη διοίκηση της ζωής σας. Θα είστε πλέον διδακτή του Χριστού και διδακτή του Πνεύματος του Αγίου. Ο Χριστός θα κατοικεί πάντα ανάμεσά σας, αλλά προσέχετε, μη λυπείτε το Πνεύμα το Άγιο, με το οποίο ο Θεός σας φράγησε για την ημέρα της αρπαγής της Εκκλησίας. Αμήν. Τώρα υπάρχει κάτι που είναι, κατά την ταπεινή μου γνώμη, το πιο σημαντικό. Οι άνδρες, εσύ Ηλία, πρέπει να συνοικείς με τη γυναίκα σου κατά γνώση, και θα δούμε, αποδίδοντας τιμή στη γυναίκα σου ως γυναικείον γένος και ως σκεύος ασθενέστερων, αλλά ταυτόχρονα και ως συγκληρονόμος της χάριτος της ζωής, για να μην εμποδίζονται οι προσευχές σου. Τι θα πει λοιπόν τώρα, θα συνοικείς κατά γνώση? Σημαίνει ότι θα γνωρίζεις τα πάντα για τη Μαριάτζελα. Τις χαρές της, θα χαίρεσαι με τις χαρές της. Τις θλίψεις της, θα θλίβεσαι με τις θλίψεις της. Και θα φροντίζεις για την ευτυχία της, όπως ο Χριστός φροντίζει για την ευτυχία σας. Εσύ πρέπει να φροντίζεις για την ευτυχία της. Γι' αυτό η Εκκλησία τι είναι? Πρώτον, φίλοι του Χριστού. Ύστερα, αδελφοί του Χριστού και εν τέλει νύφοι του Χριστού. Θα κερδίσεις δια του Ιησού Χριστού τη φιλία της Μαριάτζελας. Ξέρεις τι θα πει φίλος? Δεν σας λέγω πλέον δούλους μου, λέγει ο Χριστός. Φίλους μου σας λέγω, δεν θα είναι δούλοι σου. Φίλοι σου θα είναι. Γιατί θα κάνει όσα ο Χριστός παραγγέλει. Και θα είσαι και εσύ φίλος του Χριστού, και εσύ θα είσαι φίλος του Χριστού, εσύ θα είσαι φίλος της Μαριάτζελας, και η Μαριάτζελα θα είναι φίλη δική σου. Δηλαδή, δεν θα υπάρχει ανάμεσά σας μυστικό χώρισμα. Δεν θα υπάρχει ανάμεσά σας κάτι προσωπικό. Γιατί πλέον από σήμερα και έπειτα, εσείς οι δύο θα γίνετε ένα. Θα είστε ένα. Όσους ο Θεός συνέζευξε, άνθρωπος μη χωριζέτο, διότι από σήμερα τα δύο θα τα κάνει ένα. Εάν πράγματι αισθάνεσαι ότι είσαι ένα και είσαι με τη Μαριάτζελα, διά του Ιησού Χριστού, και εσύ Μαριάτζελα αισθάνεσαι ότι είσαι ένα με τον Ηλία, δεν υπάρχει σε αυτή την ενότητα της φιλίας, αλλά και της αδελφοσύνης, καθώς θα έχετε ένα πατέρα, αλλά και της αγάπης, καθώς θα έχετε ένα Κύριο. Δεν θα υπάρχει μυστικό. Αλλά κάτι ιδιαίτερα για σένα, Ηλία μου. Είναι σκεύος ασθενέστερο, τουλάχιστον κατά το σώμα. Γι' αυτό εσύ πρέπει να προσεύχεσαι. Αυτά που δεν τολμάει να σου πει, να στα φανερώνει ο Θεός, όχι από περιέργεια, για να την κάνεις ευτυχισμένη. Αλλά και εσύ, Μαριάτζελα, πρέπει να προσεύχεσαι. Αυτά που δεν μπορεί να σου πει ο Ηλίας, συστέλλεται, να στα φανερώνει ο Θεός, για να τον κάνεις ευτυχισμένο. Δηλαδή, Ηλία, σήμερα ο Χριστός σου χαρίζει αυτό το όμορφο και ευλογημένο κορίτσι,
για να το κάνεις ευτυχισμένο και να το πας στον ουρανό. Αμήν. Και σένα, αδελφή μου Μαριάτζελα, σήμερα σου χαρίζει αυτόν τον ωραίο νεαρό και ευλογημένο νεαρό για να τον κάνεις ευτυχισμένο και να πάτε μαζί στον ουρανό. Αυτός είναι ο σκοπός σας. Αυτή είναι η ζωή σας. Και από εκεί και πέρα δεν θα υπάρχουν προβλήματα, γιατί ο Θεός τα αναλαμβάνει. Δεν θα υπάρχουν μέρημνες και δεν θα μεριμνάτε για τίποτα, γιατί ο Θεός γνωρίζει τις ανάγκες σας και ο Χριστός φροντίζει για αυτές. Το πιστεύετε? Και εσύ, αδελφή Μαριάτζελα, η Γραφή λέει, οι γυναίκες, επαναλαμβάνει, να υποτάσσονται στους άντρες τους, να προσέχουν το στολισμό τους, να μην είναι στολισμός κοσμικός, αλλά να στολίζουν, να στολίζεις τον εαυτό σου με το πολύτιμο ενώπιον του Θεού πνεύμα πράου και ησύχιου. Δηλαδή είναι πολύ σημαντικό στις ταλαιπωρίες και στις δυσκολίες μέσα στον κόσμο αυτό το πνεύμα το δικό σου να είναι πράου και ησύχιο, για να καλμάρει, να βοηθάει, να ενισχύει, να στηρίζει, να παρηγορεί τον αδερφό τον Ηλία σε όλες τις δυσκολίες της ζωής που θα υπάρξουν. Αλλά από σένα εξαρτάται. Γιατί ναι, μένος προς το σώμα είσαι σκεύος ασθενέστερο, αλλά ως προς την ψυχή έχεις μεγαλύτερη αντοχή, μεγαλύτερη δύναμη, γι' αυτό και αντέχεις ακόμη και τους πόνους της γένας. Από σένα εξαρτάται το να στηρίζεται, το να ενισχύεται και να παρηγορείται. Είναι δική σου δουλειά. Η δική του δουλειά είναι να σε κάνει ευτυχισμένη και να σε αγιάζει. Η δική σου δουλειά είναι να του δίνεις θάρρος, παρηγοριά, ενίσχυση, να βάζεις πλάτη που λέμε. Με κατάλαβες? Αλλά δεν μπορείς, και ο μόνος τρόπος για να μπορέσεις είναι να ζητάς βοήθεια από τον Χριστό. Όπως ο Ηλίας δεν μπορεί να ξέρει τα μυστικά σου, και ο μόνος τρόπος είναι να γνωρίζει τα μυστικά σου ζητώντας βοήθεια από τον Χριστό, έτσι και εσύ δεν μπορείς να παρηγορείς, να ενισχύεις και να στηρίζεις τον Ηλία μέσα στις δυσκολίες, αν δεν ζητάς βοήθεια από τον Χριστό. Και η βοήθεια είναι ετοιμοτάτη, παντοτινή, δηλαδή μέχρι την αρπαγή της Εκκλησίας. Αλλά υπάρχει, κατά το Λόγο του Θεού, ο σύνδεσμος τελειότητος που είναι η αγάπη. Είπαμε πλήρης, απόλυτος και τέλεια η ευλογία. Για να είναι τέλεια η ευλογία πρέπει να υπάρχει ανάμεσά σας ο σύνδεσμος της τελειότητος που είναι η αγάπη. Παντοτινό σου μέλημα, αδερφέ Ηλία, και παντοτινό σου μέλημα μέχρι την αρπαγή της Εκκλησίας, αδελφή Μαριάτζελα, είναι να προσεύχεσαι όταν είσαι στο ταμείο σου, μόνη σου, στη δουλειά σου, στο σπίτι: Κύριε, σε παρακαλώ, γέμισε την καρδιά του Ηλία με αγάπη για μένα. Και Κύριε, γέμισε την καρδιά τη δική μου με αγάπη για τον Ηλία. Και παντοτικό σου μέλημα, Ηλία, σε κάθε σου προσευχή, πρωί, μεσημέρι, βράδυ, οποτεδήποτε, στη δουλειά σου, οποτεδήποτε και να είσαι, στη μοναξιά σου, γιατί υπάρχουν και ώρες μοναξιάς, θα λες: Κύριε, σε παρακαλώ, γέμισε την καρδιά της Μαριάτζελας με τη δική σου την αγάπη για μένα, και γέμισε τη δική μου την καρδιά με τη δική σου αγάπη για τη Μαριάτζελα. Και ο Θεός λέει: αιτείτε και θέλει σας δοθεί. Μην ξεχνάτε να το αιτείτε. Να αρχίσετε από σήμερα το βράδυ να το αιτείτε. Γιατί αυτό θα σας δώσει την ενότητα της τέλειας ευλογίας. Αυτό θα σας κάνει πραγματικά ένα, όχι μόνο σώμα που είναι εύκολο, αλλά και ψυχή και πνεύμα. Αμήν, αδέλφια μου. Πίστης. Ελπής. Πίστης όπως την περιγράψαμε, ελπίδα όπως τη λέει ο Λόγος του Θεού, η ελπίδα σας είναι ο Χριστός. Δεν είναι η ελπίδα σου, ούτε θα γίνει ποτέ η ελπίδα σου ο Ηλίας. Δεν είναι η ελπίδα σου η Μαριάτζελα,
ούτε θα γίνει ποτέ η ελπίδα σου. Η ελπίδα σου είναι ο Χριστός και η δική σου ελπίδα είναι ο Χριστός. Και αν ελπίζεις το Χριστό, θα είσαι πάντοτε ευλογημένος. Και αν ελπίζεις το Χριστό, θα είσαι πάντοτε ευλογημένη. Φαντάζεσαι να έχεις έναν άντρα κατά πάντα ευλογημένο? Τι σπουδαίο είναι αυτό, τι μεγάλο. Φαντάζεσαι, Ηλία μου, να έχεις μια γυναίκα, όχι τώρα που είσαστε νέα παιδιά, και αν επιτρέψει ο Θεός και περάσουν τα χρόνια, μια γυναίκα κατά πάντα ευλογημένη. Υπάρχει ωραίτερο πράγμα? Να μεγαλώνει τα παιδιά σου μια ευλογημένη γυναίκα και να φροντίζει την οικογένειά σου ένας ευλογημένος άντρας. Πίστης λοιπόν, ελπής και αγάπη, αλλά μεγαλύτερη τούτων είναι η αγάπη. Είναι ο σύνδεσμος τελειότητος. Η αγάπη θα σας κάνει ένα. Ένα μεταξύ σας και έναν με το Θεό δια του Ιησού Χριστού εν Πνεύματι Αγίων. Αμήν. Το πιστεύετε? Τώρα όμως υπάρχει και ένα ωραίο μυστικό που πρέπει εξάπαντος να το λάβετε υπόψη σας και να το λαμβάνουμε υπόψη μας. Τα τέκνα υπακούεται στους γονείς σας εν Κυρίω, διότι τούτο είναι δίκαιον. Τίμα τον πατέρα σου και τη μητέρα, η οποία είναι εντολή πρώτη με επαγγελία, για να γίνεται σε σένα καλόν και να είσαι μακροχρόνιος επί της γης. Σήμερα αποκτάς άλλους δύο γονείς, και εσύ Λία και εσύ Μαριάτζελα. Και τους αρχικούς γονείς και τους σημερινούς γονείς υπάρχει μία εντολή με επαγγελία πρώτη. Εάν τους τιμάτε, αν τους σέβεστε, αν τους εκτιμάτε, αν τους αγαπάτε, τότε ο Θεός θα βροντίζει να γίνετε στη ζωή σας πάντοτε και μόνο το καλόν. Δεν θα υπάρχουν σοβαρά προβλήματα τα οποία δεν θα τα αναλαμβάνει ο Θεός και θα είσαστε και μακροχρόνιοι. Βέβαια, εγώ πιστεύω ότι θα είσαστε αιώνιοι, γιατί ο Κύριος έρχεται γρήγορα. Αλλά προσοχή. Και πώς θα αποκτήσουμε αυτή την ικανότητα να τιμάμε τον πατέρα μας και τη μητέρα μας? Με προσευχή δια του Ιησού Χριστού. Κύριε, θα λες Μαριάτζελα, κάνε οι γονείς μου οι τέσσερις να αγαπάνε εμένα και τον Ηλία. Και κάνε με και εμένα να τους αγαπάω και να τους τιμώ. Είναι το μεγάλο μυστικό. Μόνο ο Θεός επεμβαίνει στις καρδιές των ανθρώπων και των άλλων και τις δικές μας. Και εσύ Ηλία μου, Κύριε, και τους τέσσερις γονείς μου, κάνε με να τους αγαπώ πολύ και κάνε να μ' αγαπάνε κι αυτοί. Καταλαβαίνετε σε τι παράδεισο σας βάζει ο Θεός σήμερα? Όχι μόνο σε μία οικογένεια πλήρως, απόλυτα και τέλεια ευλογημένη, αλλά και σε μία συγγένεια με απόλυτη αγάπη, σεβασμό και εκτίμηση. Κατάλαβες Μαριάτζελα σε ποια οικογένεια σε βάζει ο Θεός σήμερα? Κατάλαβες Ηλία σε ποια οικογένεια σε βάζει ο Θεός σήμερα? Ποιος μπορεί να καταστρέψει την οικογένεια αυτή? Μόνο εσύ ή μόνο εσύ ή και οι δυο σας. Κανένας άλλος. Ο διάβολος δεν μπορεί να σας κάνει τίποτα. Είναι νικημένος πάνω στο σταυρό του Γολγοθά. Εάν εσύ πάψεις να χάσεις, εσύ όταν λέω εννοώ και εσύ και εσύ, πάψεις και χάσεις την πίστη σου, πάψεις και χάσεις την ελπίδα σου, πάψεις και χάσεις την αγάπη σου, πάψεις και χάσεις την εκτίμηση στους γονείς, τα πράγματα θα χαλάνε. Ο παράδεισος θα μαραίνεται. Και αν γρήγορα δεν επιστρέψετε, θα καταστραφεί. Και εγώ είμαι υποχρεωμένος με βάση το Λόγο του Θεού να σας τα πω, γιατί ό,τι ισχύει σε μένα, ισχύει και σε μένα και στη γυναίκα μου και σε όλους μας μέσα σε αυτή την εκκλησία. Αλλά σήμερα εμείς προσευχόμαστε για σας. Μόνο εσείς μπορείτε να καταστρέψετε αυτόν τον υπέροχο παράδεισο που σήμερα ο Θεός σας χαρίζει. Την απόλυτη, πλήρως και τέλεια ευλογημένη οικογένειά σας και μέσα σε μία συγγένεια πραγματικά σεβασμού, εκτίμησης, αγάπης και παρουσίας Θεού. Προσέχετε σας παρακαλώ. Και θα το πω όπως το λέει ο Χριστός.
προσέχετε, αγρυπνείτε και προσεύχεστε για να μην εισέλθετε εις πειρασμό. Γιατί αν εισέλθετε εις πειρασμό, τότε τα πράγματα θα αρχίζουν να χαλάνε. Αμήν. Και κάτι τελευταίο, αλλά όχι ασήμαντο. Το σώμα σου, Ηλία, δεν σου ανήκει από εδώ και στο εξής. Ανήκει στη Μαριάτζελα. Και το σώμα σου, Μαριάτζελα, δεν ανήκει σε σένα. Από εδώ και στο εξής ανήκει στον Ηλία. Έτσι θα είσαστε στην απόλυτη, πλήρη και τέλεια ευλογία και στο σώμα και στην ψυχή και στο πνεύμα. Αμήν. Αυτή είναι η αλήθεια, αγαπητοί μου αδελφοί, φίλοι και φίλες, αλλά πάντοτε ο Λόγος του Θεού δεν είναι για έναν άνθρωπο, είναι για όλους μας. Ανεξαρτήτως ηλικίας, ανεξαρτήτως συνθήκων και ανεξαρτήτως κατάστασης. Θα ήθελα όλα αυτά τα οποία ακούσαν τα παιδιά σήμερα και άκουσα κι εγώ να ισχύουν σε μένα και στη γυναίκα μου, και μόνο δια του Ιησού Χριστού θα μπορεί να συμβεί, αλλά να ισχύσουν και σε όλους εσάς. Αλλά όπως είπαμε, η σημερινή μέρα δεν είναι για μας, είναι για τα παιδιά αυτά. Γι' αυτό σας παρακαλώ να σηκωθούμε, να προσευχηθούμε για τα παιδιά αυτά. Αγαπητέ αδερφέ Ηλία, ελάτε πιο κοντά μου, σας παρακαλώ πολύ. Αγαπητέ μου, αγκαλιάσατε και αγκαλιάσατε και εσύ. Έτσι. Να σας βλέπουμε και να χαιρόμαστε. Είδατε ωραία παιδιά που είναι, ε? Μη βλέπετε και εμείς τα νιάτα μας, ωραία παιδιά είμαστε. Τώρα τα χαλάσαμε λίγο. Βάλτε το μαντιλάκι σου καλά. Ένα μαντιλάκι σας παρακαλώ. Α, ωραία, εντάξει. Εντάξει, καλά το έκανε. Αγαπητέ αδερφέ Ηλία, είσαι απολύτως βέβαιος ότι ο Κύριος μας και ο Θεός μας σου δίδει την αδελφή μας τη Μαριάτζελα για σύζυγό σου, καθώς έστειλε τον Κύριό μας Ιησού Χριστό να παραλάβει την εκκλησία του ως νύμφη και κοσμημένη? Είσαι απολύτως σίγουρος, ο Θεός τη χαρίζει? Άρα υπόσχεσαι ότι θα αγαπάς την αδελφή μας τη Μαριάτζελα όπως το δικό σου σώμα, καθώς και ο Χριστός αγάπησε την Εκκλησία Του και παρέδωκε εαυτόν υπέρ αυτής. Αμήν. Υπόσχεσαι ότι θα αποδίδεσαι σε αυτήν τηλοφιλωμένη εύνοια κατά την εντολή του Ευαγγελίου? Υπόσχεσαι ότι θα συνοικείς μαζί της κατά γνώση, αποδίδοντας τιμήν σε αυτήν ως εισκεύος ασθενέστερον και συγκληρονόμο της χάριτος της ζωής? Ενώπιον Θεού υπόσχεσαι τώρα, Υπόσχεσαι ότι κανένα πρόσωπο ή περίσταση της ζωής δεν θα σε χωρίσει από αυτήν παρά μόνο θάνατος, όπως ο Λόγος του Θεού λέγει, εκείνο το οποίο ο Θεός συνέζευξε άνθρωπος ας μη χωρίζει. Αμήν. Αγαπητή αδερφή Μαριάτζελα, είσαι απολύτως βεβαία ότι ο Κύριος μας και ο Θεός μας σου δίνει σήμερα τον αδερφό μας τον Ηλία για σύζυγό σου, καθώς έστειλε τον Κύριό μας Ιησού Χριστό να βρει και να παραλάβει την Εκκλησία του ως νύμφη και κοσμημένη? Απολύτως βεβαία. Υπόσχεσαι ότι θα αγαπάς αυτήν και θα αγαπάς αυτόν και θα σέβεσαι αυτόν πάντοτε καθώς πρέπει εν Κυρίω? Υπόσχεσαι ότι θα αποδίδεις αυτόν την οφειλωμένη εύνοια κατά την εντολή του Ευαγγελίου? Υπόσχεσαι ότι θα συνοικείς κατά γνώση μαζί του με φρόνηση και θα υποτάσσεσαι σε Αυτόν, καθώς η Εκκλησία υποτάσσεται στο Χριστό κατά το Λόγο του Κυρίου? Υπόσχεσαι ότι κανένα πρόσωπο ή περίσταση της ζωής δεν θα σε χωρίσει από Αυτόν παρά μόνον ο θάνατος, όπως ο Λόγος του Θεού λέγει, εκείνο το οποίον ο Θεός συνέζευξε άνθρωπος ας μη χωρίζει? Μετά την ομολογία σας αυτή, και εγώ, ο Γιώργος ο Κοροβέσιος, νόμιμος λειτουργός της Ελευθέρας Αποστολικής Εκκλησίας Πεντηκοστής, σας ανηκυρίσω σήμερα εις συζύγους
και εκείνο το οποίο ο Θεός συνέζευξε άνθρωπος ας μη χωρίζει. Ας προσευχηθούμε, αδερφοί σας, παρακαλώ. Όχι τώρα προσευχόμαστε. Πατέρα μας ευλογημένε, στο όνομα του Ιησού Χριστού, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλα για την ώρα αυτή. Σε ευχαριστούμε για τα αδέλφια μας, τον Ηλία και τη Μαριάτζελα, που εσύ, Κύριε Θεέ μου, έβαλες την καρδιά τους τον ένα στον άλλον, πήραν στερεά απόφαση, αναγνώρισαν ότι παρά σου είναι, Κύριε Θεέ μου, τούτο που συμβαίνει και λαμβάνει χώρα, ο γάμος αυτός. Σε ευχαριστούμε, Κύριε Θεέ μου, γιατί έχεις γεμίσει την καρδιά της αδελφής μας, της Μαριάτζελας, με αγάπη για τον Ηλία και ταυτόχρονα την καρδιά του αδελφού μας του Ηλία με αγάπη για τη Μαριάτζελα. Σε ευχαριστούμε, Κύριέ μου, γιατί έβαλες απόφαση στην καρδιά τους να ενώσουν τη ζωή τους και να γίνουν οι δύο σήμερα η σάρκα μία και να είναι πάντοτε ενωμένοι, πάντοτε αγαπημένοι, πάντοτε, Κύριε Θεέ μου, να φροντίζει, να περιθάλπτει και να εκτρέφει ο αδερφός μου ο Ηλίας, την αδελφή μου την Μαριάτζελα και πάντοτε η Μαριάτζελα να υποτάσσεται σε αυτόν όπως η Εκκλησία στο Χριστό. Και τώρα σε παρακαλούμε πάρα πολύ. Εσύ να τους φυλάς πάντοτε από κάθε κακό. Από κακούς, πονηρούς και παραλόγους ανθρώπους. Από δυστυχήματα, από ατυχήματα, από θλίψεις, από ασθένειες. Από τον διάβολο και σατανά, από τους πειρασμούς, από τις παγίδες του διαβόλου, Κύριέ μου, σε παρακαλούμε. Πάντοτε να τους έχεις αγαπημένους, πάντοτε να τους έχεις ευτυχισμένους και ευλογημένους. Να χαρίσεις παιδιά πολλά στο ζευγάρι αυτό, εις δόξαν το ονόματό σου του Αγίου. Παιδιά ευλογημένα και άγια, έτοιμα για τη Βασιλεία των Ουρανών. Και εμείς, Κύριε, σύμφωνα με την ομολογία τους, στο όνομα του Χριστού αφιερώνουμε την ώρα αυτή τον αδερφό μας τον Ηλία και την αδερφή μας τη Μαριάτζελα, σε σένα τον Πατέρα, τον Υιό και το Πνεύμα σου το Άγιο. Και σε παρακαλούμε πάντοτε πλήρη, απόλυτη και τέλεια ευλογών και να ευλογείς αυτούς. Με πλήρη, τέλεια και απόλυτη πάντοτε ευλογία να τους έχεις ενωμένους και αγαπημένους και πάντοτε να δοξάζεσαι στη ζωή τους. Να χρησιμοποιήσεις τον αδερφό μου τον Ηλία στο έργο σου, σαν δούλο Θεού. Θα χρησιμοποιήσει την αδερφή μου τη Μαριάτζελα στο έργο σου, σαν δούλη Θεού, ενωμένους και αγαπημένους πάντοτε και πάντοτε να υπηρετούν σε το ζώντα και αληθινό Θεό. Στο όνομα του Χριστού, ο Θεός να είναι μαζί σας πάντοτε. Αμήν. Κύριε, σε ευλογήσει. Πάει και Βασκάρα. Κύριε, σε ευλογήσει. Καθίστε, αγαπητοί μου, αδερφοί και φίλοι, και εμείς θα ψάλουμε τον ύμνο 543. Τα δε αδέλφια μας, τώρα πάρτε όσες φωτογραφίες θέλετε. Τα δε αδέλφια μας θα σας μοιράσουν τώρα μπουμπουνιέρες, καθώς ήθιστε, με τη χάρη του Χριστού. Να ψάλουμε λοιπόν τον ύμνο 543. Ο Δημιούργε των Άγιων αγαθών συγχωρείτε και γυρτή Thank you.
Να σας ευλογήσει και να σας φυλάξει. Ο Κύριος να επιλάμψει το πρόσωπον αυτού επάνω σας και να σας ελεήσει. Ο Κύριος να υψώσει το πρόσωπον αυτού επί σε και να σας δώσει τη δική του την ειρήνη. Και εδώ αγαπητοί μου φίλοι και φίλες, τελειώσαμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήρθατε, μας τιμήσατε με την παρουσία σας. Αλλά θέλω να σας θυμίσω ότι είμαστε όλοι προσκεκλημένοι και σε έναν άλλο γάμο, να μην λείψει κανείς μας. Στο γάμο του Χριστού και της Εκκλησίας. Τώρα, από αυτό το διάδρομο,